Υψηλό αίσθημα ευθύνης αποδέχτηκα τη δημητική πρόταση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρίου Πέτρου Τατούλη να είμαι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στο συνδυασμό του Νέα Πελοπόννησος. Τον Πέτρο Τατούλη τον γνωρίζω θεσμικά εδώ και πολλά χρόνια ως βουλευτή, υπουργό και Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που διαθέτει μεγάλη εμπειρία, γνώση και αποτελεσματικότητα τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Στην άλλη πτυχή, την ανθρώπινη, ο Πέτρος Τατούλης είναι ένας λαμπρός επιστήμονας ιατρός. Ο άνθρωπος με το χαμόγελο, την ευγένεια, την απλότητα και την ευθύτητα, αλλά κυρίως για το αμέριστο και ειλικρινές ενδιαφέρον του για τους συνανθρώπους του. Δύο είναι οι λόγοι που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά. Ο πρώτος, η επιθυμία μου να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο από ένα άλλο μετερίζει της αυτοδιοίκησης. Όπως έπρατα επί 35 συνεχή χρόνια από τις τάξεις του ενδόξου πυροσβεστικού σώματος που υπηρετούσα, μαζί με τους ηρωικούς συναδέλφους μου πυροσβέστες που αγωνιζόμασταν καθημερινά για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών και του κράτους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που βρίσκεται η πατρίδα μας πρέπει όλοι να γίνουμε ενεργοί πολίτες, να αφήσουμε τον καναπέ και ο καθένας μας να βάλει το δικό του λιθαράκι με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Τελειώνοντας, κοιτάζοντας στα μάτια τους συμπολίτες μας της περιφέρειας Πελοποννήσου, των νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδος και Κορινθίας, τους διαβεβαιώνω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις με την όποια θέση μου δώσετε με την ψήφο σας και θα την χρησιμοποιήσω για τις δικές σας ανάγκες και την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλες και όλους καλά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα με τις οικογένειές σας. Το καινούργιο έτος 2019 που σε λίγο θα αναπτύλει να είναι ελπιδοφόρο, ειρηνικό και δημιουργικό για την πατρίδα μας. Με σεβασμό και εκτίμηση, Χαράλαμπος Ανδρέου Αφάλης, επίτιμος υπαρχηγός πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγος, πρόεδρος πολιτιστικού και αναπτυξιακού συλλόγου Βέρες. Σας ευχαριστώ. Μέσα στην καρδιά. Το σεβαστό πατέρα μου που είναι εδώ και με δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες. Να ευχαριστήσω την εξαίρετη σύζυγό μου Μαρία που στα 27 χρόνια έγαμου βίου μας μου συμπαραστέκεται σε ό,τι κάνω. Να ευχαριστήσω τη Βέργα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βέργα και τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας κύριο Ευάγγελο Πανταζή. Τον κοινοτικό σύμβουλο κύριο Γεώργιο Μέτζα που μου συμπαρίσταται σε αυτή την προσπάθεια και όλους τους Βεργιώτες. Καλές γιορτές. Μπράβο, μπράβο.